Ένα νέο μοντέλο για την πώληση του ελαιολάδου στην Κρήτη έρχεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, αφορά τη φύλαξη του ελαιολάδου. Και οι ποσότητες που θα διαπραγματευόμαστε εμείς θα είναι μεγάλες ποσότητες. Αυτό είναι μια έντιμη εμπορική πράξη, μια εμπορική πράξη που θα δώσει παραπάνω χρήματα και στους εμπόρους και στους ελαιουργούς, αλλά και στον ίδιο τον παραγωγό. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας, ώρα αιχμή στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ ζωντανά κάθε Δευτέρα βράδυ σε ώρα αιχμής και συνδεόμαστε με το Δημοπρατήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, το Δημέλεο. Εκεί είναι η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκιο που θα μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Δημέλεου με τη σφραγίδα της Ένωσης Ηρακλείου. Είναι το μεγαλύτερο δημοπρατήριο στην Ελλάδα, αν όχι στα Βαλκάνια. Βλέπετε εγκαταστάσεις κόσμημα που δουλεύουν ακόμα και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Είναι πολύ σημαντικό, Μάνο, βλέπετε τις δεξαμενές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή αριστερά μου, 500 τόνων. Ενώ δεξιά και πίσω μου είναι των 100 τόνων. Μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο κρητικό λάδι. Να γυρίσουμε, Νίκο, το είναι, φαγό. Είναι, Γεωργία, εντυπωσιακές οι εικόνες που αποτυπώνουν και την τεράστια δυναμική της Κρήτης όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή. Και το δημοπρατήριο αυτό έρχεται σε μια χρυσή ελαιοκομική περίοδο για το νησί. Βεβαίως, Μάνο, τα ωφέλη θα είναι πολύ σημαντικά για τους παραγωγούς. Εδώ θα κλείνονται οι χρυσές συμφωνίες, τα χρυσά deal για το κρητικό μας προϊόν, το κρητικό ελαιόλαδο. Να εξαναγηθούμε λοιπόν στους χώρους. Εδώ βρισκόμαστε. Εδώ θα γίνεται η παραλαβή του λαδιού. Βλέπετε τις βάνες. Από εδώ λοιπόν γίνεται η παραλαβή του λαδιού. Πηγαίνουν στις δεξαμενές. Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή η δεξαμενή δεξιά μου είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή που δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 500 τόνους. Οι υπόλοιπες δεξαμενές είναι των 100 τόνων. Όπως καταλαβαίνεις, πρώτες ποσότητες ελαιολάδου έχουν φτάσει εκεί. Σωστά, κύριε Χιλετζάκη. Έχουν φτάσει, Μάνο. Να πούμε ότι έχουν φτάσει περίπου πάνω από 300 τόνοι μέσα σε δύο ημέρες. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη αυτή ζήτηση, τη μεγάλη αυτή εμπιστοσύνη προς την Ένωση Ηρακλείου. Θέλω, Γεωργία, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, και αυτοί που είναι από το Ηράκλειο και αυτοί που είναι από την υπόλοιπη Κρήτη, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε ένα τόσο σύγχρονο και ένα τόσο μεγάλο δημοπρατήριο και είναι εξαιρετική στιγμή αυτή και τηλεοπτικά, αλλά και για τους παραγωγούς, να μας πεις πού ακριβώς βρίσκεται το Δημέλαιο. Το Δημέλαιο βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή, στην οδό Γιώτα. Mm-hmm. Στην οδό Γιώτα είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρει κανείς. Εδώ είναι οι δεξαμενές 20 τόνων, 40 τόνων από αριστερά μου και 80 τόνων. Υπάρχουν βεβαίως και δεξαμενές που μπορούν μάλλον να αποθηκεύσουν εδώ και βιολογικό λάδι. Εδώ χτυπά πραγματικά η καρδιά του κρητικού λαδιού. Εδώ θα γίνονται οι χρυσές συμφωνίες, τα χρυσά deal. Θα έρθουν μεγάλοι παίκτες του ελαιολάδου, μεγάλη οίκη για εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, όπως μας είπε ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Και να πάει όμως εδώ στις κολεκτέρ, Μάνο. Γεωργία, πρωτού συνεχίσεις το τέτοιο, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, τι είναι ένα δημοπρατήριο για το λάδι, να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Το δημοπρατήριο ελαιολάδου έπρεπε να έχει γίνει τώρα και χρόνια. Και έπρεπε να έχει γίνει τώρα και χρόνια γιατί. Γιατί οι εγκαταστάσεις υπήρχαν, οι εγκαταστάσεις αυτές
δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν στη Μεσόγειο άλλες με τέτοιο υπερσύγχρονο προγραμματισμό που έχουν, με το άζωτο, mm-hmm. με τόσο διάφορη γκάμα δεξαμενών. Αν δείτε, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό είναι κολεκτέρ. Φανταστείτε ότι η κάθε βάνα που βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας αντιστοιχεί και σε μία δεξαμενή. Φανταστείτε πόσες δεξαμενές έχουμε και πόσες βάνες υπάρχουν για την κάθε δεξαμενή, εισαγωγές, εξαγωγές κτλ. Το Δημοπρατήριο Ελαιολάδου είναι ένας χώρος φύλαξης, ένας σωστός χώρος φύλαξης κάτω από τις σωστές συνθήκες για να διατηρηθεί το λάδι μας. Πρώτον. Δεύτερον, οι μεγάλοι παίκτες, οι μεγάλοι οίκοι που είπε και η συνάδελφός σας, η κυρία Μακάκη, είναι ότι δεν μπορούν να κατεβαίνουν και να πηγαίνουν στο ελαιουργείο Α, Β, Γ, δώσε μου 20 τόνους, δώσε μου 30 τόνους, δώσε μου 15 τόνους. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος και από τους Ιταλούς αλλά και από τους Ισπανούς που θέλουν να κλείσουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου. 300 τόνους, 400 τόνους, 500 τόνους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μαζεύουμε το λάδι. Την Παρασκευή ήταν η πρώτη μέρα που παραλάβαμε και σήμερα το πρωί και έχουμε πάρει 300 τόνους λάδι μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει τους επόμενους μέρες και εβδομάδες. Πάντως, κύριε Χιλετζάκη, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και, Γεωργία, είναι ένας χώρος τεράστιου μεγέθους. Κόσμημα, θα λέγαμε. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Χιλετζάκης, ότι οι πρώτες ποσότητες έχουν ήδη παραληφθεί από την περασμένη Παρασκευή. Στο ρεπορτάζ που έκανες, δείξαμε και το τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί. Να συνεχίσεις να δούμε αυτές τις εικόνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη από την υψηλή τεχνολογία και από τέτοιες εγκαταστάσεις. Η διοίκηση που το έφτιαξε αυτό, κύριε Δασκαλάκη, είχε αγροτικό όραμα. Χωρίς αγροτικό όραμα, αυτά τα μεγαλεία δεν θα γινόταν ποτέ. Ναι, Γεωργία. Εδώ βλέπουμε τα κολεκτέρ, δηλαδή είναι α, δεξαμενή, 2, 3 και 4. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εδώ είναι, βγαίνει, από εδώ βγαίνει το λάδι, το χρυσό προϊόν της Κρήτης. Mm-hmm. Βλέπουμε όλα τα κολεκτέρ, όλες τις δεξαμενές και να πούμε αυτό που είπε και ο κύριος Χιλετζάκης, ότι υποστηρίζονται από γεννήτρια αζότου, που σημαίνει ότι είναι φιλικό προς το ελαιόλαδο και διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και θα είναι ένα χρηματιστήριο τιμών χωρίς κερδοσκόπους. Θα έρχονται λοιπόν παραγωγοί, έμποροι, θα φέρουν λοιπόν το ποιοτικό προϊόν εδώ, θα γίνονται δημοπρασίες 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως μας είπε ο κύριος Χιλετζάκης, και όλα αυτά προς όφελος των παραγωγών. Έχεις όμως και καλεσμένο, αυτό... Γεωργία, εκεί. Έχεις φιλοξενούμενο. Βεβαίως. Μάλλον εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι. Βεβαίως, έχω δίπλα με τον κύριο Κοκοβάλη, τον Γιάννη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του Δημοπρατηρίου. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, στο πάνελ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Κοκοβάκη, είστε χαμογελαστός, σας αρέσει ο χώρος, ναι, είστε ενθουσιασμένος, το βλέπω. Κύριε Δασκαλάκη, γιατί η Ένωση Ηρακλείου, συνεργασία με το Δημέλαιο, παίρνει μπροστά για αυτό το χρυσάφι που έχουμε στην Κρήτη, που είναι προς όφελος των παραγωγών μας. Είμαστε εδώ στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Ελλάδας, μπορώ να πω, να τολμήσω να πω και των Βαλκανίων, το βλέπετε και εσείς από μόνοι σας. Είναι ένα κόσμημα εδώ πέρα το χώρος, δεξαμενές διάφορων τόνων, οι οποίες υποστηρίζονται με γεννήτρια αζότου. Η γεννήτρια αζότου, το άζωτο, τι μας κάνει, μας δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον στο ελαιόλαδο για να διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Ούτως ώστε να είναι όπως από τη στιγμή που το αλέσαμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Και μάλιστα μιλάμε και για μια δεξαμενή 500 τόνων. Έχουμε εδώ τη δεξαμενή των 500 τόνων, η οποία υποστηρίζεται με ανάδευση για να έχει ένα ομογενοποιημένο μείγμα. Δηλαδή, επειδή είναι τόσο πολλά τα κιλά, υπάρχει μέσα αναδευτήρα στο οποίο μας κάνει ομογενοποιημένο μείγμα. Κύριε Κοκοβάκη, πώς ένας παραγωγός, πώς ένας εξαγωγέας μπορεί να προσεγγίσει το Δημοπρατήριο? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί και ποιες ώρες λειτουργεί? Η διαδικασία, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι δεξαμενές, οι οποίες είναι διαφόρων τόνων, από 100, έχουμε 50, έχουμε 500, όταν αυτή η δεξαμενή είναι έτοιμη προς δημοπράτηση, δεχόμαστε κλειστούς φακέλους, ημέρα, ώρα και ημερομηνία, ανοίγουν τη φακέλη, έχουμε το κατώτατο όριο και προχωράμε στη δημοπράτηση. Αυτή είναι η διαδικασία. Γίνεται Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη και Πέμπτη. Μάλιστα, γίνονται, όπως είπε,
Και όπως είπε και ο Μάνος ο Δασκαλάκης, γίνεται σε μια χρυσή χρονιά για το κριτικό ελαιόλαδο. Έχουμε μεγάλη παραγωγή, ποιοτική παραγωγή και πολύ καλές τιμές για το παραγωγό. Ακούμε για τιμές 4,80, 5 ευρώ. Πραγματικά είναι πολύ καλές οι τιμές. Είχαμε τέτοιες τιμές να δούμε, αν θυμάμαι και πολύ καλά, 92-93. Ήταν και τότε μια χρυσή χρονιά για τους παραγωγούς, όπως συμβαίνει και φέτος. Εμείς προσπαθούμε ακόμη το κάτι καλύτερο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Θέλω να κλείνοντας... Ναι, Γεωργία. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι ο μεγαλόπνος αυτός σχεδιασμός, Μάνο, παίρνει σάρκα και οστά. Βλέπουμε ένα όραμα για το κριτικό λάδι, για τους κριτικούς παραγωγούς. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ένωσης έχουν αυτό το όραμα, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μύρο Χιλετζάκης, ο οποίος πραγματικά δίνει το καλύτερο του εαυτό, βάζει τα δυνατά του και να στηρίξει το προϊόν, να στηρίξει τους παραγωγούς. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς, με τους συνεταιριστές, και αυτό δείχνουν οι ποσότητες που παραλήφθηκαν πριν από 2 μέρες, χθες και σήμερα, δηλαδή περίπου 300 τόνοι. Κύριε Κοκοβάκη, σε πλήρη διάταξη, στον αποθηκευτικό χώρο, μέχρι τι ποσότητες μπορεί να αποθηκευτούν εκεί στο Οδυμέλαιο? Κύριε Δασκαλάκη, η χωρητικότητα εδώ πέρα του χώρου είναι περίπου 3.000 τόνοι. Ασύλληπτος αριθμός. Χωράει 3.000 τόνους. Και να φανταστείτε, θα μπορούσαμε ότι δηλαδή να πούμε ότι χωράει ένα μεγάλο μέρος της κριτικής παραγωγής. Ναι, ναι. Πραγματικά. Πάντως είναι πραγματικά κόσμημα, Μάνο. Βλέπετε και τις δεξαμενές των 500 τόνων, των 100 τόνων. Βλέπετε τα κολεκτέρ που από εδώ θα βγαίνει το χρυσό προϊόν. Εγώ θέλω, Γεωργία, είναι εντυπωσιακό από αυτό που βλέπουμε. Απλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Χουδετσανάκη. Κυρία Χουδετσανάκη, η αλήθεια είναι ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που διαχρονικά στην Κρήτη ζει στη σκιά της τουριστικής μας βιομηχανίας. Όμως, οι περισσότεροι κριτικοί γνωρίζουν ότι η τοπική οικονομία κινείται ανάμεσα στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Θα τολμήσω να πω ότι αυτές οι εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και σε μια έκθεση του εξωτερικού όσον αφορά το κριτικό ελαιόλαδο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό που υπάρχουν και πολύ αξιόλογη προσπάθεια και μπράβο τους πραγματικά που αξιοποιούν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν και ήταν μέχρι στιγμής δεν αξιοποιούνταν. Πάντως ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση και για τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου, τον κύριο Γαβαλά, αλλά και για τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χιλετζάκη, και όλο το ΔΣ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα όραμα πολλών ετών. Ήταν ένα όραμα πολλών ετών και μπράβο τους πραγματικά που ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία και την ξεκίνησαν και την υλοποίησαν και πάρα πολύ γρήγορα πραγματικά. Πολύ καλά θέσατε το θέμα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι υπό την ισχυά του τουρισμού, όμως η αλήθεια είναι ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο πυλώνας, ο βασικός ανάπτυξης της Κρήτης. Και αυτό το είδατε, κύριε Δασκαλάκη, και φέτος. Δεν θα πω για την πανδημία, που πραγματικά ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που κράτησε την οικονομία της Κρήτης. Θα πω όμως ότι τώρα, που πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά η δακοκτονία, όσο και να μην θέλουμε, παίζει ένα ρόλο βεβαίως σημαντικό και θα σταθούμε σε αυτό στη διάρκεια στο τελικό της προϊόν. Μετά από μια τεράστια προσπάθεια και της περιφέρειας Κρήτης και των παραγωγών των ίδιων και των όσοι εμπλακήκανε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα, να φανταστείτε, σε όλη την Κρήτη, στο πρόγραμμα δακοκτονίας ασχολούνται περίπου 2.000 άτομα. Φανταστείτε όλο αυτό το πρόγραμμα, να συντονιστούμε, να βρούμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα προϊόν σήμερα και να είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι όλοι, και η παραγωγή και η προσπάθεια που γίνεται. Αυτές τις προσπάθειες όμως, και δεν είναι μορφή στο πρόσωπό σας, κυρία Χουδετσανάκη, νομίζω ότι η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να τη στηρίζει λίγο πιο έμπρακτα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Δημοπρατήριο της ΕΑΣΥ. Αναφέρομαι και σε άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, εγκαταστάσεις που η αλήθεια είναι πάνε την ελαιοκομική περίοδο της Κρήτης σε ένα άλλο επίπεδο, που έχει και αυτό το άρωμα των εξαγωγών. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί περιμένουν στη γωνία. Η αλήθεια είναι ότι όντως η περιφέρεια στηρίζει αυτές, όχι μόνο σαν εγκαταστάσεις, γιατί αυτό... Βέβαια, κοιτάξτε, ξέρετε πώς το εννοώ. Ναι. Γι' αυτό η περιφέρεια Κρήτης αυτή τη χρονική στιγμή
εκτός από τις εκθέσεις, πραγματικά την πρόθεση, την προβολή και είναι μέσα και, και ο κύριος Χιλετζάης είναι σε αυτή την ομάδα εργασίας, έχει βάλει ένα σχεδιασμό για το ελαιόλαδο. Είναι ένα μέσο για να στηρίξει πραγματικά όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται. Έχει βάλει λοιπόν ένα σχεδιασμό για το ελαιόλαδο που αφορά και την εκπαίδευση του παραγωγού, των τυποποιητών, των ελαιοργών, για το brand name της Κρήτης, για το ελαιόλαδο. Και γενικώς έχει συμπεριλάβει όλες αυτές τις δράσεις που θα, που θα βοηθήσουν το ελαιόλαδο να το κατατάξουμε και σαν Κρήτη σε μια καλύτερη κατηγορία. Μάλιστα. Γιατί όλοι μιλάμε για το χρυσό της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο και της Ελλάδας αν θέλετε, αλλά αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν έχει βάλει ποτέ ένα εθνικό σχεδιασμό για το ελαιόλαδο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ.